Ελπίζω να έχετε ορισμένοι εσείς οι νέοι που είστε πολλοί στην αίθουσα. Για πρώτη φορά βλέπω τόσους πολλούς νέους. Δεν ξέρω αν υπερισχύουν βέβαια. Να καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι σπουδαίο αυτό που γίνεται εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ εγώ προσωπικά τον Γιώργο Κιμούλη και τη Μαρία Κανελοπούλου. Θέλω να πω ότι μπορεί να μην είναι 100 χρόνια από την έφοδο στον ουρανό, γιατί η έφοδο στον ουρανό ήταν η παρισινή κομμούνα. Ωστόσο, νομίζω ότι η Οκτωβριανή Επανάσταση δεν θα γεράσει ποτέ, ακόμα και αν σπάσει και ξανασπάσει τα μούτρα της η ιδέα αυτή της μεγάλης ελευθερίας, που έχει συμβεί ήδη αυτό. Έτσι λοιπόν, εγώ προσωπικά συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν δύο παιδιά από την νεολαία, ο γραμματέας της και ο προηγούμενος γραμματέας, ήρθαν στο κόκκινο και είπαν να τους βοηθήσουμε να κάνουν μια εκδήλωση για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Είναι ό,τι πιο σημαντικό για μένα να βλέπεις νεότερους ανθρώπους, νέους ανθρώπους να ενδιαφέρονται έτσι για την Επανάσταση. Τη Μαρία Κανελοπούλου την ξέρετε, τον Γιώργο Κιμούλη Αλίμονο τον ξέρετε, η Άντα Διάλα, μάλλον ίσως να μην την ξέρετε, είναι καθηγήτρια ιστορίας στην Νοτά της Σχολή Καλών Τεχνών. Εγώ είμαι δημοσιογράφος στο Κόκκινο, Ευγενία Λουπάκη, η μουσική μας ο Νίκος Χατζηελευθερίου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που επιμελήθηκε το μουσικό πρόγραμμα που θα ακούσετε. Ο Όσβαλντ Αμυράλης στον μπάσο, η Άννα Σαρτζίδου στη φωνή, στη μία φωνή, ο Περουλής Σαγκελαρίδης στην άλλη. Ναι. Ο Δημήτρης Βουτσάς και η Ειρήνη Μπιλίρη Μωραΐτη, αυτό το νέο κορίτσι στο βιολί. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σας πω τίποτα άλλο. Ναι. Ευτυχώς που έχω την Κανελοπούλου και με βοηθάει, γιατί δεν ξέρω εγώ από θεατρικά τέτοια. Λοιπόν, ο Γιώργος Κιμούλης διάβασε δύο αποσπάσματα από το θρυλικό της εποχής μας, πώς δενότανε τα τσάλι, το Στρόφσκι, με τον Πάβελ που όλες θέλουμε να τον έχουμε κάτι τέλος πάντων τότε, τον Πάβελ. Και η Μαρία Κανελοπούλου διάβασε βέβαια αποσπάσματα από τη μάνα του Γκόρκη. Συνεχίζουμε μουσικά. Και αμέσως μετά η Άντα Διάλα θα μας εισαγάγει στον κόσμο της τέχνης και της Επανάστασης.